Με ένα τι μανιφέστο. Έχουμε μια ωραία παρέα. Θα μιλήσουμε για το functional training. Μάλιστα. Και για το crossfit. Και για το crossfit. Ναι, εγώ έβρα TikTok για το crossfit. Εγώ ξέρω για το crossfit. Ξέρεις τι είναι. Ναι, χορευτική γυμναστική. Χορευτική. Κάμνη γυμναστική και ταυτόχρονα κουνιέσαι πολλά. Την ίδια αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος σας. Πάρα πολύ. Πραγματικά ενθουσιαστικά. Είναι μεγάλο γυμναστήριο. Δεν είχε καθρέφτες. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Συνήθως τα γυμναστήρια του CrossFit δεν έχουν καθρέφτες. Α, υπάρχει λόγος, υπάρχει λογική δηλαδή. Δεν θέλουμε να ασχολούνται με τους καθρέφτες. Θέλουμε να... για ένα σκοπό εκεί. Η Δήμητρα μπήκε μέσα στο γυμναστήριο και έφυγε καθρέφτη να βγάλει φωτογραφίες. Να λύσουμε με το γυμναστήριο χωρίς καθρέφτη. Έβγαζα πάνω από μισά ώρα φωτογραφίες. Εκεί πέρα είχε απλωθεί. Έκανε. Όχι, ρε, ψάχνω καθρέφτη εγώ. Αλήθεια. Όχι, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχω ξαναπάει σε γυμναστήριο. Και στην πορεία κρατήσαμε κάποια στοιχεία του CrossFit. Fit. Wow. Θέλω έτσι να μπορείς στον κόσμο που δεν ξέρει, που είναι μπερδεμένος τι είναι το CrossFit, τι είναι το Function, αλλά τα σε διαλύνει στο μυαλό του. Γιατί όντως, ναι, και εσύ μαζί με τον κόσμο. Κι εγώ, κι εγώ. Εντάξει, ωραία. Εγώ τι ξέρω, ξέρω από φίλους που κάνουν, ας πούμε, CrossFit, ξέρω περίπου τι είναι, έτσι βλέπω κάποιες ασκήσεις. Το functional δεν ξέρω, δεν μπορώ, ας πούμε, δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς τι είναι. Μας σε διαλύνεται λίγο. Να μας εξηγήσουν, ναι. Βασικά, το CrossFit είναι για εκείνο functional, στην ουσία, απλά... Προχρόνου δηλαδή. Έχει αρκετά μοτίβα το. Κάμε πάρα πολλά σχέση με την αντοχή. Και ήθελα να σας ρωτήσω εγώ το πράγμα, η αντοχή. Είναι κάτι που δουλεύει τα πάντα. Ναι. Δεν δουλεύει μόνο. Εγώ ξέρω το CrossFit ότι έχει αρκετά κιλά να σηκώσεις, να κάνεις... Δηλαδή που μπήκα στο γυμναστήριο, σου βλέπω μια κοπέλα. Περίπου στο σάμπρο και εγώ χωρίς τίποτε όμως. Έκαμε να σκεφτώ το κρό τίποτε. Δηλαδή, έπαθα σοκ. Πώς μια κοπέλα, ας πούμε, σημαίνει ότι αυτό το χτίζεται όντως. Ναι. Πώς μια κοπέλα που σε κανονικά κιλά, έχει κάτι σαν bodybuilder, μπορεί να φτάσει να σηκώνει τόσα κιλά. Τούτη είναι η απορία. Τον έχει να κάνει με τον χρόνο που εξασκείς το κάθε πράγμα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι σε ένα χρόνο αρχίσω εγώ να σηκώνω τόσα κιλά. Συγγνώμη, εξαρτή του ηλικίας κιλών. Απευθύνεται σε όλο το σώμα της πληθυσμού. Okay. Από 12 χρόνων ή και πιο μικρά παιδιά ακόμα μέχρι 70-75. Απευθύνεται σε όλο το σώμα. Καλά, ένα που είναι ηλικιωμένο να κάνει κίνα τα βάρη. Ωραία. Πολλά σημαντικό. Ότι γράφετε κάποιες ασκήσεις σε πίνακα και ακολουθούνται. Ωραία. Mm. Άρα, έχει κάνει οποιοδήποτε μπορεί να κάνει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Σε... ναι. Στάνταρ. Καταρχάς, κάθε μέρα το πρόγραμμα στο. Τουλάχιστον για που δουλεύουμε εμείς. Τον πίνακα είναι, ας πούμε, το πρωί. Μπράβο. Το workout of the day. Ναι. Και το οποίο είναι το workout. Πάλι. Λειτουργική γυμναστική, ρε. Είναι ότι. Η λειτουργία είναι το functional, έτσι. Ναι. Το functional training είναι ότι ο καρδιά. Τις ίδιες ασκήσεις. Ή μπορεί να κάτι να κάνω πιο λίγα κιλά. Ακριβώς. Άρα η ίδια άσκηση μπορεί να κάνω μια πιο απλή παραλλαγή της. Οκ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Ναι, αλλά να τους δώσεις εσύ το option. Σίγουρα. Ναι. Θα κάνουν ό,τι σκεφτούν. Όχι, όχι. Πάντα έχει άτομα μέσα στον χώρο. Ναι. Ή μπορεί να είναι κάποιος, επίσης μπορεί να γυμναστούν άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα ή στη μέση, ή σκολίωση, ή λόρδωση. Ή... Εγώ. Ναι, αφού βοηθάς το γυμναστήριο έτσι. Θέλω τι είδα, θέλω. Εξαρτάται. Έχω γονάτο, έχω κυλίσει. Ναι. Είσαι ένα αθλητής άλλος. Παγιά. Ναι, μα παίζει ρόλο. Αλλά τώρα, επειδή ξέρω. Που έπαιζες, ναι. Κι εγώ μου ψηλό παιδί, μετά σταμάτησα. Είσαι ψηλό παιδί, δεν θα σα ψηλώνω. Μετά ήρθαν οι ξένοι, μετά ήρθαν οι ξένοι και κοντίνοι να μενούν. Ναι, χτύπησες σου ίσως κάτι. Απλά επειδή το ξέρω και ο καθένας που έρχεται να γυμνάσει στο γυμνάσιο. Workout, ας πούμε. Ναι, ναι, ισχύει. Ναι, το functional, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται όμως. Το crossfit, δεν μπορείς να το κάνεις φαντάζομαι τέλεια μόνο στο σπίτι. Εξαρτάται πάντα από τον εξοπλισμό και τι θέλεις να δουλέψεις. Ενώ... ναι. Και το level που είναι κάποιος. Εντάξει, καλύτερα να ξέρεις τι κάνεις. Ενώ αν κάνεις κουτουρού... Δεν θα πάει κάποιος να κάνει random τώρα σπίτι του... Ναι, ναι. Για γιόγκα, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι μόνο μέσα του CrossFit. Εγώ ξέρω ότι και σε κάποια είδη όπως πιλάτες γιόγκα. Ναι, το πιλάτες γιόγκα του κατακόρου. Ναι, είναι μόνο στο CrossFit. Ναι, είναι standard CrossFit. Στην όργανη. You are welcome να έρθεις να ζω μάθω. Ναι. Λαλείς. Είναι εύκολο δηλαδή τώρα. Έχει τρόπο να χτίσεις. Ναι, και τι ως θέλει πράκτης. Πράκτης makes perfect, ρε. Χωρίς να κουμπάς εννοείται κάπου. Γιατί εγώ κάνω το να κουμπώ για να σταθώ. Και κάνω το πρώτο στάδιο γίνω. Ναι, να κουμπάς σε τοίχο. Το θέμα είναι να μην κουμπάς, αν το πετύχεις. Μα κουμπάς σε τοίχο και σηκώνεσαι κατά κορφό με πας σε τοίχο. Ναι, αλλά κουμπώ. Πώς θα κάνει χωρίς τοίχο. Γιατί γίνεται χωρίς τοίχο. Στο γιόγκα κάνουν το. Χωρίς τοίχο και απλά είσαι... πεπάτημα με τα χέρια. Ό, το έχω δει. Δηλαδή εσείς το κάνετε αυτό. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω.
Δεν φιλοσοφία δηλαδή. Έτσι το κάνει. Και εσύ. Mindset. Το περπάτημα. Όμω χωρί να κουμπάσει σε τείχο, νομίζω δουλεύει. Και εγώ δυσκολεύω να πούμε ένα σκι. Κοίτα, το θέμα, παιδιά, είναι. Θέλετε ιδανικά να έχετε τη μέτρησή του, ή ο βάρο, ύψο, λίπο, ή ο η κατανάγκη. Δεν μα ενδιαφέρει τόσο τούτο. Α πούμε, αν καπνίζει, ενδιαφέρει σα. Ρωτούμε για τραυματισμό, ναι, για υγείας. Ναι, τα βασικά σίγουρα. Ναι. Γιατί όμως, εγώ τώρα, αν θέλω πετύχει. Να έρθω να χάσω λίπος, να κάνω άλλες ασκήσεις που, κάποιο, που, ας πούμε, που τον Αντώνη που να θέλει να κάνει δεν λίπος, να κοιμάζει. Μα αφού λέει θα πρέπει να σε επηρεάσουν πάνω στο δικό σου οργανισμό. Απλά ο Αντώνης, αν θέλει να χτίσει μια γυμάζα, ναι. Να βάζει παραπάνω κιλά. Εγώ να πρέπει εσύ να κάνω το μελά. Για να χάσεις λίπος, λιπόδη μάζα, να πρέπει να κάνεις διατροφή. Εγώ και διατροφή. Και διατροφή. Ναι, εντάξει, εντό που λέει όμως να βάλει σε ρεαλιστικούς στόχους. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος τρώει τα πάντα, προσέχει και να χάσει. Δεν μπορεί. Η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Εγώ φυσικά που το έγινα στήριο και μετά πάω και χλαπαγιάζω ένα μπέρκερ. Και αλήθεια είναι ότι και εγώ γι' αυτό δεν πάω στο γυμναστήριο. Επειδή θέλω να είμαι αληθινός και να μην το ψάχνω. Ενεγύμνα σαν τους μύες μου και μετά ενεπία και εφαμίτ. Ναι, αλλά πρέπει να το πεις στο σώμα σου κάτι που χρειάζεται εκείνη την ώρα. Χρειάζεται το φίλε μου. Χρειάζεται τον μπέρκερ. Τι χρειάζεται τη διάρκεια. Σημαίνει ότι ο στόχος σου είναι να χάσεις λίπος. Όχι, είναι ο στόχος του. Δεν είναι λίπος να χάσω. Όχι. Εάν ήθελες. Εάν ήθελες, θεωρητικά. Απλά ο στόχος σου είναι... Ρυθμής. Ξέρω εγώ τώρα, σχετικά με μίντζις, ας πούμε, είμαι λεπτούδα. Και ξεκίνησα να μείνω γυμναστική. Αντιμίκη μάζα. Ναι, χτίσω τους μύες μου. Καταρχάς, να έχεις όντως, τούτο που είπε ο Αντρέας, τους ρεαλιστικούς στόχους, εμπολά σε μαντεβίδι, τούτο πράγμα. Ο σκηνοθέτης μας, να τρώεις κλέφτικο στη Δευτερά. Περίμενε το κλέφτικο, άμα κόψεις το λίπος, δεν το θεωρείται κάτι extreme να φάει. Στη Δευτερά κιόλας. Δύσκολο το θέλεις, επειδή μαζί. Μουλά μαζί. Λέει ότι τραβάει το λίπος. Το κλεφτικό. Και αν εξεγόντρω έτσι πράγματα. Πάντως, εγώ μικρός που πήγαινα γυμναστήριο, όταν ήμουν γυμνάσιο, λύκειο και κάπου. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Εγώ το φαγητό νομίζω ότι επειδή δεν έκανα σωστή διατροφή δεν έβλεπα διαφορά στο σώμα. Και στα αναπνευστικά. Θεωρείται δηλαδή ότι παίζει πολύ ρόλο η διατροφή όσο και να γυμνάζεται. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός, ύπνος, διατροφή. Και το ποτό, ναι. Το ποτό είναι ζάχαρη κυρίως, ναι. Ύπνο, διατροφή. Που μπορεί να κάνει, φαντάζομαι, ή αν προπονείται αθλητές του κρόνου, δεν ξέρω αν προπονείται αθλητές που πάνε αγώνες, φαντάζομαι σίγουρα έχουν πρόγραμμα στο τι τρών στο. Δεν τους το βγάλουμε εμείς φυσικά. Όχι, αλλά προφανώς. Λοιπόν, ναι, που σήμερα τσάκια θα πίνουμε. Τσάκια. Με βουτούν το αναψυχτικά, με χύμους. Εμπίνω, εμπίνω. Που αρέσουν και τους σκηνοθέτες. Αν θέλει να έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα, δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Πρέπει να στηριχτείς πας σε ένα πράγμα, γυμνάζουμε πέντε. Που έτρωα πραγματικά ό,τι ήθελα που ήμουν φοιτήτρια, ήταν, ήμουν Αθήνα, γυμνάζουμουν. Ναι, ένα λεπτό κύριε Φαρμάκα. Ήμουν Αθήνα, γυμνάζουμουν. Έκανα όμως προπόνηση τις πολεμικές τέχνες, δηλαδή ήταν όντως εκουραζούν πολλά και μετά σπίρει πίναν κ***, να βάλω βάρος. Αν το έκανα τούτο, αντί στα 20, θα το έκανα τώρα, θα έβαλα. Εντάξει, παίζουν και άλλα πράγματα. Η ηλικία. Έχει πολύ και η ηλικία και τα γονίδια όμως. Να το έχει και κληρονομικά, να μην βάλεις σκύλες. Να είναι έτσι, αλλά δεν ξέρω πώς θα ήμουν, δεν προσέχα. Γιατί προσέχω πάρα πολλά για να είμαι έτσι. Ναι, παίζει ρόλο. Ναι, αλλά καμιά φορά να προσέχει. Καλές φορές. Για πολλή ώρα. Μία ώρα. Μία ώρα. Μία ώρα είναι η προπόνηση. Άντε 45 λεπτά. Κάποιος ο οποίος κάνει ήδη... Κάνω εγώ μία ώρα περπάτημα. Θα είναι οκ. Όχι. Τώρα αν είναι 60 χρονών... Είναι οκ. Αν είναι 25 χρονών, είναι οκ. Είναι οκ. Πάντα οι ανέκαθεν γυμναστές μου λέγαμε ότι δεν μπορείς να κάνεις μόνο αερόβιο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ένα χαλάω ότι χτίζει σε μυϊκό. Σωστό. Πάντα. Που κατεβαίνουν αγώνες. Έχουν μια μέρα. TikTok σου. Κάμα λίγο έτσι. Εσύ θέλω το δικό σου. Γιατί δεν βλέπω. Περίμενε. Είναι ο πιο μικρός από εδώ και δεν βλέπει. Δεν θέλει να βάλει γυαλιά, ξέρετε γιατί. Είναι επίτηδες που το κάνουμε για να σας δει. Είναι πιο μικρός. Και μικρό είσαι από εδώ. Δεν είμαι 22 και εσείς 19. Ω, πάμπα, αρκεψα την πάλι. Λοιπόν, δεν βάζει γυαλιά γιατί λέει θα μοιάζει με φλόρο. Ναι. Είσαι έτσι ο γιος φλόρος. Δεν είναι για να σκάμε φλόρο. Anyway. Λοιπόν,
Θα πάει να αγοράσει γυαλιά, να θωρήσει να πει. Έχω γυαλιά, ρε μάγκα μου. Έχω γυαλιά. Μάγκα. Αλλά... Θα ακούς, μάγκα μου. Θα ακούς επαφής. Δεν τα φοράω γιατί είναι πολύ. Θα ακούς επαφής. Λοιπόν, τώρα να δούμε CrossFit TikToks. Εντάξει, γι' αυτό συγκεντρώνω, σε παρακαλώ. Γιατί okay. Έβωσε. Πάει να κοντά. Είμαι εδώ. Πάμε. Λίγο εντυρών που έρχεται. Όντως, να είσαι. Εντάξει, παιδιά, είναι το λάθος που κάνουμε συνέχεια με τα βίντεο που βλέπουμε στο ίντερνετ. Ας πέν, μιλώ. Για κάποιους είναι αποτρεπτικό. Εγώ είμαι... Για μένα. Πρέπει να κάνω μια motivate να θωρώ το βίντεο. Ναι, είναι αποτρεπτικό. Εμένα με κάνει να φοβάμαι γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, ας πούμε. Όχι, εμάς λέω μας το πολύ. Γιατί θα θέλεις να τις κάνεις. Είναι απλά άμα πάει να κάνεις το μάσολα, ας πούμε, που έδειξε... Όμως ή χέρια. Και να περπατάς, αν περπατάς λάθος, να χτυπήσεις, να τερμονιστείς. Στέφανε, τους αρέσαν τα βίντεο που ήβρα. Έτσι, μετάφρασες εσύ. Απόλυση. Τι? Να σε προσλάβουν να βάλεις σκηνικά στο στούντιο, είπε ο Στέφανος. Δεν ξέρω, ήταν άκυρο, να απλά έρθουν τους βέβαια. Σε θέλει, floor manager. Πώς λέγεται, ο περάσεις. Πιο ελαφριά δουλειά. Πιο ελαφριά δουλειά. Δεν καταλάβαμε το point σου. Τέλος πάντων τώρα. Α. Σε πειράζει το πειραχτήρι. Τέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, κύριε Φαρμακά, μετά συζητούμε. Τι άλλο θέλω να ρωτήσω. Είσαστε 8 χρόνια... Από το 2014. Ναι, και αρχίσετε 2 χρόνια CrossFit ή πιο πολλά. Περίπου. 2 με 3 χρόνια. Γιατί νομίζω ότι τερματίσαμε την... Είχε κάποια requirements τα οποία έπρεπε να περάσεις, να για να είσαι γυμναστήριο CrossFit. Και για να θεωρείς... Να επιλέξεις, ας πούμε, να κάνει functional training. Όπως σας είπα πριν, ότι τα προγράμματα αλλάζουν καθημερινά, οπότε... Απλά πιο ενδιαφέρον είδος γυμναστικής. Και θεωρώ ότι είναι πιο αποδοτική γυμναστική. Το functional όντως, επειδή κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, ενώ όντως πιστεύω ότι εγώ είμαι πολύ αποδοτικό, το CrossFit όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο περιορισμένη ομάδα ατόμων που μπορούν να το κάνουν. Εγώ έτσι θεωρώ. Μην το πεις, έγινε για τρέντρο. Και εκείνον ακόμα, και το CrossFit πάρε μπορούν να... Και σε εκείνον και το CrossFit μπορούν να γίνουν πάλι οι ασκήσεις με παραλλαγή. Όλες οι ασκήσεις. Μετά μπήκε, ας πούμε, στα γυμναστήρια σαν είδος λειτουργικής γυμναστικής υψηλής έντασης και μετά έγινε ένα άθλημα. Ισχύει ότι το functional ξεκίνησε από την, για την αποκατάσταση τραυματισμών. Ναι, ήθελα να το αναφέρω τούτο. Από φυσιοθεραπευτές. Ναι. Λειτουργεί. Okay. Πολλά καλό τούτο. Ξεκίνησε σαν αποκατάσταση στην αρχή, όταν κάποιος τραυματίζεται και στην πορεία εφαρμόστηκε και στα γυμναστήρια. Αυτό είναι λίγα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι που γίνεται? Ακριβώς. Ενώ δεν είναι κάτι που υπάρχει... Το functional. Εντάξει, πάνω από δεκαετία. Επειδή έγινε πρέπει. Πιο γνωστό τελευταία, αλλά νομίζω πρέπει, να είναι ένας δύο χρόνια μόνο. Okay. Όχι, εγώ να έλεγα 4-5 χρόνια που έτσι... Που έγινε γνωστό. Και ο τρέντ. Στην Κύπρο. Το functional εμπαρομοιώ με την κυκλική γυμναστική, που και εκείνη ήταν κάποτε πολλά... Κυκλική γυμναστική. Μα κυκλική μπορείς να κάνεις με τον πίνακα κάθε ακριβώς, μέρα. Ναι. Γενικά δεν έχει κακή γυμναστική. Όχι, εννοείται. Δεν έχει καθόλου κακή γυμναστική. Ανεβαίνουν, απλά είναι κάρτιο. Είναι κάρτιο. Εγώ πράττω πολλά ήσυχο για μένα να το μιλάτε, όσες φορές δοκίμασα. Είναι ήσυχο. Είμαι φλόρο και εσύ. Όχι. Μου φλόρος ήταν νέα, αλλά το φλόρος που εννοώ, εγώ θέλω να είναι ήπια η γυμναστική. Απλά το πιλάτες έχει άλλα πλεονεκτήματα, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία... Εκείνος που πάει να κάνει το πιλάτες, φαντάζομαι να γνωρίζετε. Ναι, το πιλάτες επίσης, αφού μίλησες για πιλάτες, είναι πολλά έτσι επίσης τρέν το reformer. Είναι. Ναι, το reformer είναι πιο δύσκολο που το μάθει το πιλάτες. Ναι, deep, παιδιά, πρέπει να δούμε deep. Τι σημαίνει αυτό. Έτσι θα μιλούμε για το πιλάτες. Έχουν αρχίσει για κάτι όρους που είναι άγνωστοι για μας, οπότε πάμε να δούμε τα deep TikToks που έχει ετοιμάσει η Έλλη. Ευχαριστώ πολλά. Είναι τα TikToks μου, μιλούσε για ζώδια, θέλετε να ξέρετε. Τι θέλετε να κάνετε. Όχι, έχω δώσει διεύθυνση να αλλάξω εκπομπή. Είχαμε και ένα ατύχημα εδώ πέρα και γι' αυτό... Έπαιζε ένα... Μια νυχτερίδα. Νυχτερίδα. Εδώ πέρα γίναμε. Νυχτερίδα. Πήρε, λέει σου. Λοιπόν... Μάλιστα, ωραία τα TikToks σου, Έλλη. Τα είδες. Μιλάτε για τα ζώδια. Σαν άρτοπι. Εγώ... Ξανά, back. Δεν θα ξαναέβρω. Απλώς... Ωραία. Ο Σταφάνος είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα να παρουσιάζω μόνο εγώ μόνη μου την εκπομπή. Είπε τώρα, τελείωσε. Δεσμευτήκε. Ναι, δεσμευτήκε. Ο Φαρμακάς κεντάει. Με όμορφο τρόπο το πλέον. Κεντάει ο Φαρμακάς σήμερα. Ο κύριος Φαρμακάς. Λοιπόν... Θέλω να μου...
Άντε, ρώτα να ρωτήσω εγώ μετά. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω τι θεωρείτε. Πολλά γενική ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω τι θεωρείτε για την νεολαία πλέον. Ξιάνουμε τα crossfit και όλα τα άλλα. Ναι, ας πούμε, η νεολαία θεωρείται γυμνάζεται, ασχολείται με gym, θεωρούν το σώμα τους, κόφτη τους. Πώς βιώνετε εσείς την νεολαία όσον αφορά τη δουλειά σας, βέβαια. Σε σχέση με το παρελθόν. Όχι, για το παρόν μιλώντας. Ναι, έχει δίκιο ο Αντώνης. Α, ναι, ίσως με τις άλλες γενιές. Πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Και πριν 10 χρόνια και σήμερα, αν προσέχουν το σώμα τους ή αν βλέπετε διαφορά, είναι πιο εξελιγμένοι, ενδιαφέρονται πιο πολλά γυμναστική. Τούτο, μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θεωρώ τώρα ότι έχουν πάρα πολλές επιλογές. Στο τι γυμναστική να κάνουν. Και τη γυμναστική. Εμένα, σε εισαγωγικά, είναι. Δεν ασχολείται όμως περισσότερο νέο σε σχέση με τις γενιές πιο πριν με τη γυμναστική και την εμφάνισή του. Εννοείται. Αυτό θα λέω ότι εννοείται ότι. Ξέρεις, αν πάτε στο γραμμικό πάρκο, ας πούμε. Καθιστάς είτε μια ώρα στο γυμναστήριο. Όχι. Αλλά παρά τίποτε. Απλά εγώ λέω ότι ο κόσμος βγαίνει έξω, κάνει δραστηριότητα. Εκτός. Ναι. Πάρα πολλές σχολές πολεμικών τεχνών. Για λόγους εμφάνισης και όχι για λόγους υγείας. Ισχύει πάρα πολλά το τόπο. Πάλι είναι ένα κίνητρο όμως. Να το σκεφτείς, αλλά... Για να νιώθω confident. Δεν είναι τόσο βαθύ το κίνητρο. Ναι. Είναι πιο επιφανειακό, αλλά εντάξει. Είναι ένα κίνητρο πάρα. Πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά μας μεγάλη χαρά και τιμή. Και άρεσε μας πάρα πολύ το γυμναστήριο σας. Ναι, όντως πραγματικά είναι. Εγώ θα ξανάρθω. Ναι, για να ξανάρθουμε να παίξουμε. Κάμε μου και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, πραγματικά από η μέρα μου πει, είπα το σε πάρα πολλούς. Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το κόνσεπτ. Η μουσική έκανε με motivate να κάνω gym. Άρεσε μου που ήταν ανοίχτο, σαν να νιώθα κλεισούρα. Δεν έχει καθρέφτες όμως. Είσαστε ευπρόσδεκτοι, παιδιά, να έρθετε μια σωστή μέρα για να γυμναστείτε συνολικά. Όχι απλά για να εννοείς να έρθεις, ας πούμε, μια ώρα, τουλάχιστον να κάνεις που να αρχίσεις στο τέλος. Ένα πρόγραμμα κανονικό, ναι. Που την αρχίσεις μέχρι το τέλος. Για να το δείτε ολιστικά πώς πάει. Να πάμε για να δούμε πόσο θα το βγάλουμε, αν φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ναι, πραγματικά. Να το βγάλουμε, ρε. Αν το βγάλουμε. Θα βγάλουμε. Όχι, δεν νομίζω. Αλλά θα το προσπαθήσω. Υπόσχεση. Θα προσπαθήσω. Θα το δούμε. Το έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Μας ακολουθούν λαγουδάκι που... Στο Teen Manifesto στο Instagram, αλλά πλέον έχουμε και στο YouTube κανάλι, όπου μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές μας εκεί, Teen Manifesto. Πολλά πιο εύκολα. Κάντε like και subscribe. Μάλιστα, να μας παρακολουθείτε. Μπορείτε να βλέπετε από την αρχή μέχρι τώρα όλες τις εκπομπές. Έχουν πει σχεδόν όλες, Έλλη. Ναι. Κάθε εβδομάδα μπαίνει και η καινούργια. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Φιλιά σε όλους. Φιλιά.